Η πραγματικότητα είναι ζωφερή, όμως εμάς και την παράταξή μας δεν μας εκπλήσουν αυτά. Είμαστε σε μια εντελώς λαθασμένη πορεία και είναι συνεπακόλουθα όλα αυτά. Πριν τις εκλογές του 2012, αν θυμάστε και με τις πολιτικές μας θέσεις, είχαμε πει ότι όσο η Ελλάδα παραμένει στο ευρώ, το ευρώ είναι μια φιλιά στο λαιμό της ελληνικής κοινωνίας. Και αυτό το βιώνουμε. Το βιώνουμε καθημερινά. Από τότε πέρασαν περίπου 18 μήνες, έχουν κλείσει 18 μήνες από τις εκλογές και βλέπετε ότι πού οδηγούμαστε. Η κατάσταση θα χειροτερεύει συνεχώς. Δεν υπάρχει καμία προοπτική ανάκαμψης. Ο λαός μας πρέπει να απαλλαγεί το συντομότερο από αυτή την πολιτική που ακολουθείτε. Δεν έχω να προσθέσω κάτι άλλο όσον αφορά τα στοιχεία, γιατί όντως τα οικονομικά στοιχεία είναι έτσι. Το κενό είναι 11 δις για την επόμενη διετία. Πάλι τα υποζύγια θα συμφωνώ με την κυρία Παυλάκη ότι οι ίδιοι άνθρωποι θα κληθούν να πληρώσουν. Δεν αγγίζονται οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν τη δυνατότητα να πληρώσουν και κάποιες φορές δεν μπορούν να τους αγγίξουν, κάποιες δεν θέλουν να τους αγγίξουν, όπως με τις λίστες κτλ. Ναι. Δηλαδή είναι και πολιτικά παιχνίδια παίζονται πίσω από αυτά και κρύβονται. Όμως αυτό δεν αναιρεί ότι βρισκόμαστε σε μια λαθασμένη οικονομικά πορεία και ήδη το δούμε ότι εγώ η εκτίμησή μου είναι ότι από το νέο έτος θα αποχωρήσει πλέον από την ομάδα η οποία μας χρηματοδοτεί. Ναι. Σε εισαγωγικά μας δανείζει σημαίνει αυτό, έτσι, δεν μας εξυπηρετεί. Μας εξυπηρέτησε που μας κάνουν τα δανεικά βέβαια που μας κάνουν, όπως καταλαβαίνετε. Mm-hmm. Θα αποχωρήσει το Δουνουτού διότι είναι εντελώς λανθασμένη η πορεία, την οποία το ίδιο το Δουνουτού, γιατί πέρα από το ρόλο του θεσμικά, είναι ένα σοβαρό όργανο το Δουνουτού. Είναι επαγγελματίες και κάνουν τη δουλειά αυτή. Έχουν χιλιάδες στελέχη και δουλεύουν. Έχουν δει ότι δεν βγαίνει το πρόγραμμα στην Ελλάδα. Έχουν πει ότι είναι λανθασμένο και γι' αυτό και το Δουνουτού θα αποχωρήσει. Δεν μπορεί να συνεχιστεί άλλο αυτό το θέατρο. Και αν κύριε Ηλιάδη βγούμε από το ευρώ και πάμε στη δραχμή, τι θα αλλάξει? Θα αλλάξουν τα πράγματα όλα σε εντός λίγων μηνών. Βέβαια αυτό απαιτεί μια κυβέρνηση εθνικής πολιτικής, πατριωτική κυβέρνηση πραγματικά, όχι υποχείρια των ξένων όπως είναι αυτή τη στιγμή, γιατί δεν έχουμε ελληνική κυβέρνηση, δεν διστάζω να το πω ευθέως αυτό. Κουμάντο κάνουν οι ξένοι και όλοι το γνωρίζουμε λίγο πολύ. Αυτό που θα αλλάξει είναι ότι η Ελλάδα αποκτά τον έλεγχο του νομίσματος. Άρα μπορεί να χρηματοδοτήσει την ανάπτυξη, μπορεί να δώσει νέες θέσεις εργασίας μέσω των δημοσίων επενδύσεων και να τονώσει την πρωτογενή παραγωγή ώστε η Ελλάδα να σταθεί πάλι στα πόδια της. Είναι δύο απλές κινήσεις αυτές. Αποκτάς τον έλεγχο του νομίσματος, δεν εννοείται χώρα ανεξάρτητη χωρίς εθνικό νόμισμα. Έτσι, αυτό κάνει η Αμερική στο εσωτερικό της και γι' αυτό βλέπετε ότι έχει τεράστια ελλείμματα, αλλά παρόλα αυτά δεν έχει κανένα πρόβλημα ανάπτυξη η Αμερική. Η Αμερική χρηματοδοτεί μέσω της Fed τα ελλείμματά της. Θα πω μόνο το ένα στοιχείο για να μην τρώω το χρόνο σας, ότι για τους τελευταίους μήνες, τον τελευταίο 1,5 χρόνο, 85 δις δολάρια πέφτουν το μήνα στην Αμερικάνικη οικονομία. Και έτσι η ανεργία έπεσε από το 13 που είχε φτάσει στο 7% στην Αμερική. Η Αμερική χρηματοδοτεί μέσω δημοσίων επενδύσεων την ανάπτυξη, λύνει τα προβλήματά της και προχωράει. Εμείς είμαστε δέσμοι του ευρώ, δέσμοι αυτής της θηλιάς στο λαιμό της ελληνικής κοινωνίας και οι μόνοι που κερδισμένοι από αυτήν την ιστορία είναι οι Γερμανοί, οι οποίοι βλέπουν τα χρήματα που τους περισσεύουν, έτσι για να το πω απλά, να το καταλάβει ο κόσμος, να αυξάνονται συνεχώς, ενώ τα ελλείμματα των χωρών του Νότου διευρύνονται. Στο δόγμα του νεοφιλελευθερισμού που εφαρμόζεται αυτή τη στιγμή με την πιο ακραία τη μορφή στην πατρίδα μας, οι ψυχολογικές επιχειρήσεις είναι ένα πολύ βασικό εργαλείο. Αυτή τη στιγμή χτυπούν τις βασικές ατομικές ανάγκες, ώστε ο κόσμος δεν έχει τη δυνατότητα να αντιδράσει. Χτυπούν τη θέρμανσή του. Αυτό που γίνεται με το επίδομα θέρμανσης, για παράδειγμα, είναι τραγικό. Παίρνουν λιγότερα χρήματα από το πετρέλαιο που το έχουν πάει στα ύψη και όμως συνεχίζουν να επιμένουν να έχουν το πετρέλαιο πολύ ακριβά. Αυτό γίνεται γιατί θέλουν τον κόσμο να κρυώνει. Και αυτό δεν είναι κάτι τυχαίο που λέω. Χτυπάνε τη θέρμανσή σου, δηλαδή εσύ δεν έχεις να ζεσταθείς, νιώθεις απομονωμένος, νιώθεις εγκλωβισμένος στον εαυτό σου, νιώθεις φόβο, γιατί δεν ζεσταίνεσαι, κρυώνεις το χειμώνα. Έχουμε νεκρούς από μαγκάλι που είχαμε να δούμε 50 χρόνια στην πατρίδα μας. Τα παιδιά δεν έχουν να κάνουν εμβόλια, η ανασφάλεια για το αύριο, η ενεργία στο 30%, η χώρα καταστρέφεται και αυτό γίνεται μεθοδευμένα με την πλήση εγκεφάλου από τα καθεστωτικά κανάλια και να χτυπούν τις βασικές ανάγκες του ανθρώπου. Αυτό είναι μεθοδευμένο δόγμα του νεοφιλελευθερισμού που εφαρμόζεται στην πατρίδα μας. Έτσι, θα συμφωνήσω λοιπόν με την κυρία Βασιλάκη, δίνοντας απλώς και κάποιες διαστάσεις ακόμα, το γεγονός ότι τη δική μας ατομική ευθύνη, γιατί εδώ δεν φτάσαμε τυχαία, κύριε Λοΐζο, τα έχουμε ξαναπεί μαζί, δεν έχουμε φτάσει τυχαία. Έχουμε φτάσει γιατί ο καθένας από εμάς, σαν σύνολο, σαν κοινωνία, απεμπολίσαμε τις αρχές και τις παραδόσεις και τις αξίες μας. Επιτρέψαμε σε ανθρώπους χωρίς ήθος, χωρίς Θεό θα έλεγα, γιατί η παράδοση πατρίδα μας είναι ορθόδοξη, να διακονούν την πατρίδα μας. Αυτού τους ανθρώπους που είναι μέλη λεσχών και μασονικών στόων σήμερα μας κυβερνάνε. Αυτοί φέρναν την πατρίδα μας εδώ.
Εγώ λοιπόν θα πω τα πράγματα έξω από τα δόντια για το ένα θέμα και τα λέω νομίζω. Εντάξει, τα λέτε όμως με μία πλευρά Α. Υπάρχει και η άλλη πλευρά. Όπως είδαμε και εκπομπές με τον κύριο Τράγκα, να μιλάει για συγκεκριμένους ανθρώπους και συγκεκριμένες οικογένειες και συγκεκριμένους κλόνους οι οποίοι ήταν επικατοχής, δοσύλλογοι και συνέχισαν στη συνέχεια να βρίσκονται στην πατρίδα και να κυβερνάνε τη χώρα ακόμη. Ακριβώς. Τα ονόματα είναι γνωστά, δεν χρειάζεται να τα πούμε, είναι ακριβώς όπως το είπατε. Ακριβώς όπως το είπατε. Να περάσω τώρα στο φόβο που μιλήσατε και το οικονομικό κομμάτι, αν θέλετε, και το γεωπολιτικό. Όσον αφορά το οικονομικό κομμάτι, για να απαντήσω και στην κυρία Μπίλι, αν διαβάζω καλά το όνομά σας. Μπίλι. Νεκταρία Μπίλι. Μάλιστα. Η κοινωνία έχει συγκεκριμένο ολοκληρωμένο πρόγραμμα, το οποίο δεν έχει καμία σχέση με αυτό που ακούω για τον κύριο Αλαβάνο. Τον κύριο Αλαβάνο μίλησα. Ναι, κανένα τέτοιο θέμα, ας πούμε, με το ότι οι μισθοί θα πάνε στα 160 ευρώ αντίστοιχα. Όταν η Ελλάδα μπορεί να κόψει δικό της νόμισμα και να τροφοδοτήσει την ανάπτυξη, ο πληθωρισμός, γιατί περί αυτού πρόκειται από ό,τι κατάλαβα, όταν μου λέτε θα πέσουν οι μισθοί, τόσο εννοείται ότι πληθωριστικά η αξία τους θα είναι αυτή. Αυτό προφανώς εννοείται, γιατί δεν υπάρχει κάτι άλλο να εννοήσω. Ο πληθωρισμός δημιουργείται όταν το χρήμα που επενδύεται δεν επενδύεται για να έχουμε παραγωγική επένδυση, αλλά πάει στην κατανάλωση. Τότε έχουμε πληθωρισμό, έχουμε πρόβλημα. Όταν όμως το επενδυόμενο χρήμα που κόβει η Τράπεζα της Ελλάδος αύριο που θα εθνικοποιηθεί, αυτή θα εθνικοποιηθεί μόνο κατά το δικό μας πρόγραμμα, διοχετευθεί στην παραγωγή, δηλαδή γίνει μοχλός για εργαλείο ανάπτυξης, ώστε το παραγόμενο προϊόν, η αξία του παραγωγμένου προϊόντος να αντιστοιχεί στο προϊόν, στα χρήματα που επενδύθηκαν, αυτό δημιουργεί τον ενάρετο κύκλο της οικονομίας και δεν δημιουργεί κανένα πληθωρισμό. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν χρήματα στην Ελλάδα, υπάρχουν ευρώ μέσα στη χώρα. Αυτά θα χρησιμοποιηθούν για φάρμακα και καύσιμα. Συν το γεγονός ότι έχουμε εισρωές από τουριστικό συνάλλαγμα και από αναφιλιακό συνάλλαγμα. Τα χρήματα αυτά μας αρκούν μέχρι να μπορέσουμε να σταθούμε στα πόδια μας για να καλύψουμε τις βασικές μας ανάγκες. Έχουμε κάνει μια μελέτη που σε ένα εξάμηνο και λίγο παραπάνω ίσως η Ελλάδα πανέρχεται σε έναν άλλο ρυθμό. Τονώντας την πρωτογενή παραγωγή, καθιστώντας τον τουρισμό μας πολύ πιο ελκυστικό, γιατί οι τιμές θα πέσουν με την υποτίμηση την εξωτερική που θα κάνουμε, και συγχρόνως ο λαός μας έχει και μισθούς και συντάξεις, όχι αυτή την εξαθλίωση που αντιμετωπίζουμε τώρα με τις πάνω από 4.000 πλέον αυτοκτονίες. Η κατάσταση είναι τραγική και πρέπει να αλλάξουμε ρότα. Εμείς έχουμε ολοκληρωμένο πρόγραμμα οικονομικό. Η Ελλάδα δεν έχει καμία σχέση με τη Δύση. Ο ρωμαϊκός πολιτισμός μας δεν έχει καμία σχέση με τους βαρβάρους της Δύσης. Με τον πολιτισμό που έχει γνώμονα το κέρδος και τον εγωισμό της υπερδύναμης. Εμείς δεν έχουμε καμία σχέση με αυτούς τους ανθρώπους. Όταν ο ρωμαϊκός πολιτισμός, ο πολιτισμός Ρωμιοσύνης μας δηλαδή, που ο Ρωμιοσύνης είναι η ιστορική συνέχεια του ελληνισμού μαζί με την Ορθόδοξη πίστη, ο πολιτισμός της Ορθόδοξης Ανατολικής Αυτοκρατορίας, που κράτησε 1100 χρόνια και έδινε στους λαούς τους άλλους το αλφάβητο, τη γλώσσα και την κουλτούρα, η Δύση στέλνει τα αεροπλανοφόρα. Αυτή είναι η διαφορά μας. Και αυτό πρέπει να το καταλάβει ο ελληνικός λαός. Εμείς δεν έχουμε καμία σχέση με τον πολιτισμό της Δύσης, που δημιούργησε ιερές εξετάσεις, δημιούργησε απειλιοκρατίες, δημιούργησε ρατσισμούς, δημιούργησε αυτή την... Και τώρα ζούμε πάλι τη νέα έκφραση του πολιτισμού της Δύσης, σε εισαγωγικά του πολιτισμού, έτσι, αυτή την σύγχρονη απεικιοκρατία που δημιουργούν στον Ευρωπαϊκό Νότο και στην πατρίδα μας. Και όλος ο κόσμος υποφέρει από αυτόν τον δυτικό υποτίθεται πολιτισμό. Αυτός είναι ο πολιτισμός της Δύσης. Εμείς λοιπόν δεν έχουμε καμία σχέση με αυτούς. Με ποιους έχουμε εμείς? Τι σχέση έχουμε εμείς? Εμείς με ποιο πολιτισμό έχουμε σχέση με την Ανατολία? Εμείς έχουμε τον δικό μας πολιτισμό. Εμείς έχουμε τη ρωμαϊκή παράδοσή μας. Η Ελλάδα λοιπόν πρέπει να απεγκλωβιστεί από εκεί που είναι τώρα. Η στροφή που πρέπει να κάνουμε εμείς είναι σαφώς προς τη Ρωσία. Και το λέω ευθέως. Όχι για να γίνουμε πιόνι της Ρωσίας. Σε καμία περίπτωση. Ανεξάρτητη εθνική πολιτική. Όμως, επειδή από τη Δύση δεν έχουμε δει κανένα χαΐρι, όπως λέει ο λαός μας μέχρι τώρα, και αν δούμε ιστορικά ότι οι άνθρωποι που λευτέρωσαν τον τόπο αυτό και μάτωσαν, όπως ο Κολοκοτρώνης, ήθελε πάντα στροφή προς τη Ρωσία, όπως ο Καποδίστριας που ήταν ρωσόφιλος, οι άνθρωποι που μας λευτέρωσαν και δώσαν το αίμα τους για τον τόπο του το δω, είχαν πάντα στραφεί οι προγονείς μας προς τα εκεί. Ιστορικά δηλαδή και πολιτισμικά, εμείς ανήκουμε στην καθημάς Ανατολή. Πρέπει να στραφούμε, να αλλάξει η γεωπολιτική στρατηγική της χώρας μας. Και τότε θα δείτε ότι δεν πρόκειται να φοβηθούμε τίποτα. Θα σας πω ένα περιστατικό μόνο, που το οποίο ξέρετε, όλοι το ξέρετε, απλώς θα του δώσω μια άλλη χρειά. Το θέμα του αγωγού που ματέωσαν η Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι Ρώσοι είχαν εγγυηθεί όπου περνούσε ο αγωγός στα βόρεια σύνορά μας, ήταν εγγυημένα από πλευρά συνόρων. Κύριε Πρόεδρε, και συγχρόνως, έχω ένα λεπτάκι ακόμα κύριε Λοΐζο, ολοκληρώνω. Και συγχρόνως
η Ελλάδα θα γινόταν διακομιστικό κέντρο φυσικού αερίου για όλη την Ευρώπη, παροχής φυσικού αερίου, ναι. και η Ελλάδα θα αγόραζε φυσικό αέριο σε πολύ χαμηλές τιμές. Οι Ευρωπαίοι ξέραν ότι μπορούν να πληρωθεί το χρέος τους μέσα σε λίγα χρόνια με αυτά. Και το απαγόρευσαν και ρίξαν το λαό μας στην εξαφιλίωση. Αυτό που λείπει από τον ελληνικό λαό είναι ένα όραμα. Αυτό δεν είναι ένα όραμα. Ο ελληνικός λαός πρέπει να κοιτάξει την ταυτότητά του, την ιστορία του, τον πολιτισμό του. Από εκεί θα ξεκινήσουμε. Και βλέπετε ότι αυτό που πρώτα χτυπιέται σε αυτόν τον τόπο είναι η παιδεία. Διότι για μας, σαν πρώτη προτεραιότητα, σαν κοινωνία, σαν πολιτική παράταξη, θέτουμε την παιδεία, το ήθος και τον πολιτισμό. Η παιδεία θα δώσει στο λαό μας και ψωμί και ελευθερία. Θα μάθει το λαό μας να σκέφτεται, να αξιολογεί το ποιος είναι διαχρονικά μέσα στον τόπο, να δει ποια είναι η ταυτότητά του μέσα στους αιώνες. Με βάση την ταυτότητά μας θα στηριχτούμε να λύσουμε τα προβλήματά μας. Ο ελληνικός λαός πρέπει να σηκώσει κεφάλι, να σηκώσει το ανάστημά του, να κοιτάξει την ιστορία του, να βρει την ταυτότητά του, ποιος είναι πραγματικά, ποιος είναι πραγματικά ο Έλληνας, για να μπορέσει να προχωρήσει μπροστά. Όλα τα υπόλοιπα τώρα, επειδή ακούστηκαν πολλά με τη στάση της Ρωσίας στο Κυπριακό ή στο ένα ή στο άλλο, εδώ είναι πολύ μεγάλες συζητήσεις. Εγώ αυτό που μπορώ να πω από τη θέση μου είναι ότι ξέρω ότι από εκεί θα μπορούσαμε να έχουμε στήριξη αν πραγματικά υπήρχε μια ελληνική κυβέρνηση που όντως να εννοούσε αυτά που λέει. Όχι σήμερα έτσι και αύριο αλλιώς. Οι ξένοι είναι σοβαροί παίκτες οικονομικής πολιτικής και εξωτερικής πολιτικής και παίζουν με σοβαρά χαρτιά. Αν λοιπόν εμείς, και δεν αναφέρομαι στη Ρωσία μόνο, αναφέρομαι παντού, είμαστε σοβαροί σε αυτά που θέλουμε να κάνουμε και τα εννοούμε, τότε μπορούμε να έχουμε απέναντί μας σοβαρή αντιμετώπιση. Εμπορικές σχέσεις θεωρούμε ότι μπορούμε να έχουμε με όλο τον κόσμο. Απλώς οι εμπορικές μας σχέσεις δεν θα είναι αυτές που θα μας υπαγορεύουν και τις υπόλοιπες σχέσεις μας. Δηλαδή εμπορικές σχέσεις με το Ισραήλ βεβαίως και μπορεί να έχουμε για το συμφέρον της πατρίδας, όχι όμως οι σχέσεις με το Ισραήλ να μας υπαγορεύουν πολιτικές θέσεις και εσωτερική πολιτική. Αυτό είναι έτσι, κάτι διαφορετικό και το οποίο το διαχωρίζω. Αυτή η κυβέρνηση είναι υποχείριο των ξένων. Είναι δεδομένο αυτό και νομίζω αυτός η οικονομική καταστροφή που ζει η πατρίδα μας, που αυτή η κυβέρνηση πήρε μια δημοσιονομική κρίση, αν θέλετε, και την έκανε ανθρωπιστική κρίση, αυτό είναι πρωτόγνωρο στον κόσμο όλο. Αυτή τη στιγμή έχουμε υποφέρει ο λαός μας και εμείς συζητάμε τι κάνουν αυτοί. Αυτοί πρέπει να πάνε σπίτια τους αύριο. Ο σκοπός μας είναι η πρόθεση της ιδέας δρομιοσύνης, να δούμε πάλι τις ρίζες μας και μέσα από αυτό να έχουμε ολοκληρωμένο πρόγραμμα που στηρίζεται σε μια πραγματικά κυβέρνηση η οποία θα είναι με βάση τις αρχές της παράδοσής μας. Πώς γίνεται αυτό? Πρώτα είπα ότι πρέπει να ξεκινήσουμε από τον εαυτό μας, να δούμε ο καθένας από εμάς πού φταίμε, να αλλάξουμε νοοτροπία από την ολιγάρχια και τη λιτότητα που ήταν οι αρχές των αρχαίων μας προγόνων και των πατέρων της Εκκλησίας μας, πού είχαμε φτάσει προκρίσεως. Στον άκρατο καταναλωτισμό, στον ευδαιμονισμό, στον να φάμε, να πιούμε και να περνάμε καλά. Αυτό. Πού είναι οι αρχές και οι αξίες του λαού? Αυτό που ζει η πατρίδα μας είναι πρωτόγνωρο. Η κρίση που ζει η Ελλάδα τώρα είναι μεγαλύτερη από την κρίση του 29 της Αμερικής. Σε στοιχεία, έτσι. Έχουμε 25% μείωση του ΑΕΠ σε αυτή την πενταετία, εξαετία. Αυτό δεν έχει συμβεί σε καμία άλλη χώρα του Ευρωπαϊκού Νότου, σε καμία άλλη χώρα στον κόσμο. 25% της Ευρώπης. 25% μείωση του ΑΕΠ. Είναι 60 δις φύγαν από το ΑΕΠ το ελληνικό. Καταλαβαίνετε τι τεράστια καταστροφή έχει γίνει. Και αυτό το βλέπουμε στην ενεργία που πλησιάζει το 30%, η οποία δεν πέφτει με τίποτα και θα ανεβαίνει. Τα στοιχεία είναι πολύ αρνητικά προς τα μπροστά. Οι λύσεις λοιπόν που έχουμε είναι καταρχάς να συνειδητοποιήσουμε ότι όλες οι κυβερνήσεις, όπως είπε η κυρία Παυλάκη, θα συμφωνήσω μετά το Καποδίστρια, μέχρι σήμερα δεν είναι ελληνικές κυβερνήσεις, είναι υποχείρια των ξένων. Ο καθένας που έρχεται εδώ κάπου δίνει λόγο για αυτά που κάνει. Έτσι, ειδικά με το θέμα τώρα μετά την Τρόικα, την έλευση της Τρόικας πλέον, αυτό είναι πασιφανές σε όλους. Πρέπει λοιπόν να έχουμε μια ελληνική κυβέρνηση. Και ποια θα είναι η ελληνική κυβέρνηση? Αυτή που θα απαρτίζεται από Έλληνες πραγματικούς πατριώτες Ορθόδοξους. Για μένα, γιατί το λέω αυτό και επιμένω, γιατί η Ορθοδοξία είναι το ιδιοσυστατικό του Έλληνα, είναι η ιδιοσυγκρασία του Έλληνα, είναι η ιδιοπροσωπία μας. Εκεί πρέπει να στηριχτούμε στις ρίζες, στην παράδοσή μας και να προχωρήσουμε προς τα μπροστά. Όταν απεμπλακούμε με μια επιτροπή λογιστικού ελέγχου να δούμε πραγματικά ποιο είναι το χρέος μας, δεν μπορεί να γίνει μορομερής διαγραφή, το έχω επαρλημμένα τονίσει αυτό, γιατί είναι πολύ επικίνδυνο στις μέρες που ζούμε. Αυτό μπορούμε να κάνουμε είναι Επιτροπή Λογιστικού Ελέγχου Διεθνή, να δούμε πόσο ακριβώς είναι το χρέος μας, να περιοριστεί σίγουρα σε ένα πολύ μικρότερο ποσό το πραγματικό χρέος, γιατί έχουμε ήδη πληρώσει μόνο από τότε που μπήκαμε στην ΟΝΕ, έχουν πληρώσει 150 δις για τόκους. Για τόκους, όταν ο προϋπολογισμός της Ελλάδας είναι 42-43 δις φέτος. Έτσι. Μπορείτε να καταλάβετε τα νούμερα, ότι δεν βγαίνουν τα νούμερα που έχουμε δώσει. Μιλάμε για ένα πολιτικό σύστημα που έχει δώσει 240 δις σε τράπεζες. Τα έχω δημοσιεύσει με στοιχεία αναλυτικά. Λοιπόν, η Ελλάδα δεν σώνεται έτσι όπως είναι εκεί που πάει. Πάει στην καταστροφή και το ομολογούν και οι ίδιοι, το δουν του, δηλαδή ευθέως, που είναι σοβαρός οργανισμός.
Σήμερα ζούμε ακριβώς την εποχή, την εφαρμογή του δόγματος της λιτότητας. Είναι το μοντέλο του νεοφιλελευθερισμού, ώστε κάποιοι ευημερούν συθλίβοντας τους λαούς. Έτσι, αυτό ζούμε σήμερα και αυτή είναι το λόμπι των μεγαλοτραπεζιτών και οι κυβερνήσεις που αυτοί έχουν εγκαθιδρύσει στις διάφορες χώρες. Αυτή είναι η παγκοσμιοποίηση, η μορφή που ζούμε σήμερα. Η πατρίδα μας, για να, επειδή έκανα εύστοχη παρατήρηση, κυρία Μπίλη, στην πράξη χρειάζονται πάρα πολλά πράγματα. Όντως και επενδυτικό πρόγραμμα, σχέδιο ανάπτυξη, επενδύσεις πρόκειται να γίνουν γιατί δεν υπάρχει επενδυτικό πλάνο. Να μην μπούμε όμως στα πολιτικά, μια άλλη φορά ευχαρίστως να τα πούμε, γιατί εγώ είμαι έτοιμος να απαντήσω σε ό,τι θέλετε από αυτά, σαν πολιτική παράταξη. Αυτό που θα ήθελα να πω, αν είναι, νομίζω ότι είναι η ώρα να κλείσουμε, είστε, να στείλω ένα μήνυμα στον ελληνικό λαό της Δωδεκανήσου και ολόκληρο τον ελληνικό λαό που μας ακούει, ότι δεν πρέπει να σκύβει το κεφάλι. Ο λαός μας είναι πάντα περήφανος να κοιτάξει μέσα του, να βρει ποιες είναι οι αξίες και τα ιδανικά του, να μην σκύβει το κεφάλι, να αγωνίζεται, να παλεύει, να μην χάνει την πίστη στο Θεό και να ελπίζουμε για ένα καλύτερο αύριο, αλλά με σύνεση και νου. Πρέπει να βάλουμε το μυαλό μας να δουλεύει και να μην γινόμαστε υποχείρια των εφημερίδων και των καναλιών, των μεγάλων καναλιών που καθοδηγούν την κοινή γνώμη έτσι και θέλουν να την υποδιηγητήσουν. Να έχουμε, να ψάξουμε και να τη συσκοτίζουν. Πείτε το, τη συσκοτίζουν. Και τη συσκοτίζουν, σαφώς. Να βρούμε την, να βρει ο ελληνικός λαός την αλήθεια, να ψάξει να βρει ποιοι πραγματικά είναι αυτοί που θα πρέπει να τον αντιπροσωπήσουν επάξια μεθαύριο στο Κοινοβούλιο και να στείλει στο Κοινοβούλιο πλέον Έλληνες πατριώτες και όχι αυτό που συμβαίνει μέχρι σήμερα.